Έχοντας συγκεντρώσει μόλις 16 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει εγκαταλείψει κάθε επαφή με τις πρώτες θέσεις, ειδικά τις δύο πρώτες που οδηγούν στα προκριματικά του Champions League. Και είναι ξεκάθαρο πως ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε βαθιά κρίση σε αγωνιστικό και ψυχολογικό επίπεδο. Έχει πετύχει μόλις 7 νίκες στα τελευταία 27 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Μάζεψε μόλις 16 βαθμούς σε σύνολο 10 αγώνες στη Super League και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας. 14 βαθμούς πίσω από τον πρώτο Παναθηναϊκό και 8 πόντους πίσω από τη δεύτερη ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο πως τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν έως το τέλος του πρώτου γύρου με τον ΠΑΣ στην Τούμπα, τον Ιωνικό στην Αθήνα και τον Βόλο στην Τούμπα δεν υπάρχει περιθώριο για απώλειες βαθμών για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα, μετά από την ψυχρολουσία που πήραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με τον τραυματισμό του Κάλεντ Νάρη, που θα μείνει εκτός για τις επόμενες 3 εβδομάδες, ήρθε και ένα ευχάριστο για το σύνολο του Λουτσέσκου, που του δίνει έστω μία λύση για την επιθετική του γραμμή εν ώψη του μάτσα με τον ΠΑΣ Γιάννα το Σάββατο στην Τούμπα. Ο Μπράντον Τόμας προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα και έτσι τέθηκε και πάλι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού εν ώψη των παιχνιδιών που ακολουθούν μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ, προσφέροντάς του μία επιπλέον επιλογή για την επίθεση μαζί με τον Ολιβέιρα. Θετικά νέα και από το μέτωπο του Αντρία Ζίβκοβιτς που προπονήθηκε κανονικά και ετοιμάζεται για να επιστρέψει κόντρα στον ΠΑΣ.